Πρώτον, πόσο εφικτό είναι να μείνει χωρίς απάντηση το Dancing on Ice του Αντένα? Γιατί το μεγάλο κανάλι να αφήσει τον άμεσο ανταγωνιστή να παίζει μόνος του? Δεν το θέλει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, πώς γίνεται να ακούγεται κάτι τέτοιο τη στιγμή που κανείς από τους βασικούς συντελεστές του σοου δεν έχει ειδοποιηθεί για κάποια αρνητική εξέλιξη? Μίλησα με τους παίκτες και δεν είπαν ότι κόπηκε. Επικοινωνήσατε εσείς σήμερα με το κανάλι? Ναι. Σας είπαν λοιπόν ότι θα ξεκινήσει το παιχνίδι τον επόμενο μήνα? Όχι, μας είπαν ότι κανονικά δεν έχουν πάρει πληροφόρηση ότι διακυρώνεται. Βέβαια περιμένω τώρα να με πάρουν πίσω. Τρίτον, πόσο άτομο μπορεί να είναι το σενάριο ότι ένα τουρκικό καθημερινό σύριαλ μπορεί να καθορίζει την τύχη του φιλόδοξου project του μεγάλου καναλιού? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έγινε ρε παιδιά? Οι απαντήσεις σε κάποια είναι περιττές και σε άλλα πολύ απλές. Απάντηση πρώτη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο Γιώργος Καπουτζίδης και του Ξανομικού δεν έχουν ειδοποιηθεί για καμία αλλαγή. Γνωρίζουν όπως διαρρέει το περιβάλλον τους ότι πάνε κανονικά για πρεμιέρα την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα ο ταλαντούχος ηθοποιός γράφει σενάριο για μια καινούργια τηλεοπτική σειρά. Και αυτό κάτι δείχνει. Απάντηση δεύτερη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, Αθηναής Νέγκα και Στέφανος Κορκολής, που πήραν το πράσινο φως και για φέτος, δεν έχουν επίσης ειδοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή για κάποια άλλη εξέλιξη. Δεν το ξέρω ούτε εγώ επισήμως, αλήθεια δεν το ξέρω, να το υπογράψουμε, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Έχετε ακούσει για την αναβολή? Όχι, δεν ξέρω, γιατί επειδή δεν έχω υπογράψει, δεν ξέρω τίποτα, καμιά λεπτομέρεια, κανένα θέμα. Απάντηση τρίτη. Οι ψηλόβαθμα στελέχη του Μέγκα δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τα όσα ακούγονται, αφού οι διεργασίες για το Just προχωρούν κανονικά και δεν έχει υπάρξει η παραμικρή σκέψη για πάγωμα και αναβολές. Προβληματισμός μπορεί να υπάρχει για κάποιες βασικές λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν τις επόμενες μέρες, αλλά που δεν δείχνουν όμως ικανές να φρενάρουν τον προγραμματισμό του σόου. Απάντηση λοιπόν, τέταρτη και τελευταία. Το κανάλι επιθυμεί να μειωθεί το φετινό budget του Just και να κοστίσει λιγότερο από το περσινό. Οι καινούργιες σειρές, κωμωδίες κατά κύριο λόγο του σταθμού, μαζί με το Just και το MasterChef, ξεκινάνε ή 31 Οκτωβρίου ή 7 Νοεμβρίου. Η σκέψη που υπάρχει είναι να ξεκινήσει λίγο αργότερα το πρόγραμμα για να συγκρατηθούν τα έξοδα. Όχι όμως και να κρατήσουν το Just μέχρι την Άνοιξη. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it so again? My, just how much I've missed you. Μια καλή πάντως απάντηση στο Dancing on Ice θα μπορούσε να είναι η παρουσία του Γιώργου Λιάγκα στην κριτική επιτροπή του Just the Two of Us, αφού η παρουσία του θα έδινε περισσότερο νεύρο και ίντριγκα στο λαμπερό σόου. Μουσική ξέρει. Να μιλάει ανοιχτά επίσης ξέρει. Οπότε θα βοηθούσε και το Just και την πρωινή του εκπομπή. Το να βρίσκεται στην τρίτη καρέκλα της Κριτικής Επιτροπής είναι πιθανό. Δεν είναι απλώς εντονή φημολογία. Αν και την ώρα που επιβεβαιώνεται από υψηλόβαθμα στελέχη ότι θα είναι στην Επιτροπή, την ίδια ώρα ο παρουσιαστής διαψεύδει επισήμως ότι έχει δεχτεί πρόταση, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τα πράγματα.